στελέχη και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαν αποφασίσει να δειπνήσουν όλοι μαζί σε μια ταβέρνα στο Παγκράτη, προκειμένου να συζητήσουν για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ και για το τι μέλη γενέστε. Φαίνεται όμως ότι το δείπνο αυτό είχε διαρρεύσει σε άτομα που είτε ήταν υποστηρικτές παλαιότερα του ΠΑΣΟΚ, είτε άτομα που προέρχονται από άλλα κόμματα. Συγκεντρώθηκαν στην ταβέρνα και από τις 9 το βράδυ και μετά, που άρχισαν τα στελέχη και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να μπαίνουν στην ταβέρνα, ομάδα περίπου 70 νεαρών εισέβαλε στην ταβέρνα, άρχισαν να πετούν πέτρες, άρχισαν να μαζεύουν τα ποτήρια από τα τραπέζια, να τα ρίχνουν κάτω και να τα σπάνε, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση στην ταβέρνα. Οι άνδρες της ασφάλειας των στελεχών προσπάθησαν να αποθήσουν τους νεαρούς, οι οποίοι φυσικά αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από την ταβέρνα, όμως αποχώρησαν και τα στελέχη, καθώς τους κόπηκε η όρεξη. Γνωρίζουμε, Μαρία, αν υπήρξαν τραυματισμοί, αν υπήρξαν προπυλαγισμοί? Όχι, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Μάλιστα. Για τραυματισμούς, μόνο πέτρες, σπασμένα ποτήρια και προπυλακισμοί. Και έτσι και έληξε το περιστατικό αυτό. Δεν σημειώθηκε, τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα, κανένας απολύτως τραυματισμός. Και ο προσυνεδριακός δείπνος με κύριο πιάτο τον Γιώργο Παπανδρέου και τους άλλους δελφίνους έληξε άδοξα. Μάλιστα. Φαντάζομαι αυτό θα συζητηθεί και αύριο στο Πολιτικό Συμβούλιο, τι ακριβώς συνέβη απόψε το βράδυ. Κύριε Παπουτσί, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Παπλόπουλο. Τι συνέβη ακριβώς? Κοιτάξτε, είχαμε μία συνάντηση, αρκετοί συνάδελφοι της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, ναι, σε ένα καφέ, σε ένα από τα συνήθη μπαρ τόπου συνάντησης απλών ανθρώπων, και ξαφνικά μπήκε μέσα στο κατάστημα μία ομάδα πολιτών όπου εξέφραζαν με ένα έντονο τρόπο μία αντίδραση, μία διαμαρτυρία, φραστικές επιθέσεις, ναι, και διάφορες άλλες αυτού του είδους έτσι δράσεις που είχαν το στοιχείο μιας βίαιης αντίδρασης και επιθετικής συμπεριφοράς εναντίον των συναδέλφων. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι ήταν μεγάλη ομάδα. Κοιτάξτε, δεν είμαι σε θέση να κατανοήσω το αριθμό. Όχι, αλλά οι πληροφορίες μιλούν για 70 άτομα περίπου. Πιθανόν, δεν ξέρω, πάντως το κατάστημα μέσα δεν... Πάντως, για να καταλάβω το εξής, δεν μιλάμε για κουκουλοφόρους, κύριε Παπουτσί. Με ακούτε, δεν μιλάμε για κουκουλοφόρους, από ό,τι καταλαβαίνω. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, δεν υπήρχαν κουκουλοφόροι, ήταν απλοί άνθρωποι ήταν της πολίτες, πόρτας. Δεν έκρυβε κανείς το πρόσωπό του, δηλαδή. Πάντως, ήταν υπό την μορφή μιας ομάδας και λειτουργούσαν κατά κάποιο τρόπο από κοινού. Δεν ήταν διάφορα μυστικά συνθήματα και φραστικές επιθέσεις από τα γνωστά και συνήθη, τα οποία το τελευταίο διάστημα επαναλαμβάνονται συχνά και ανάλογα με τις περιστάσεις με μικρότερο ή μεγαλύτερο όγκο. Όταν λέτε γνωστά και συνήθη, εννοείται τα συνθήματα της οργής για τα όσα βιώνει η κοινωνία και ούτω καθεξής, ή άλλα συνθήματα που βλέπουμε? Όχι, τίποτε καινούριο. Είναι, θα έλεγα, σε συνέχεια των όσων προηγήθηκαν τους προηγούμενους μήνες, επαναλαμβάνω, ανάλογα με την μορφή που είχαν, πάντως στην ίδια λογική και με τα ίδια έτσι χαρακτηριστικά αντίδρασης, και ενδεικτικό ίσως των όσων πρόκειται να επακολουθήσουν στο μέλλον και σε σχέση με τον ορίζον των εθνικών εκλογών. Κύριε Παπουτσί, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Δεν υπήρξαν τραυματίες? Υπήρξαν τραυματίες? Όχι, δεν νομίζω να υπήρξαν τραυματίες. Αν και οι αντικειμενικές συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν και τέτοιου είδους σωματικές βλάβες. Μάλιστα. Γιατί υπήρξαν σπασίματα, διάφορα εκεί έτσι, αντικείμενα τα οποία υπήρχαν πάνω στα τραπέζια, τα συνήθη δηλαδή σε ένα τέτοιο καθεστώς. Και ο δείπνος έληξε πριν καν ξεκινήσει, καταλαβαίνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.